Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε κάτι το οποίο περίμενα για να αρχίσω να ετοιμάζω το καινούριο μου setup, το πώς θέλω να το φτιάξω το γραφείο μου. Είναι ένα πολύμπριο ασφαλείας. Έχετε δει κατά καιρούς πολύμπριους ακύβους, έχετε δει κατά καιρούς πολύμπριους ασφαλείας που έχω πάρει. Ξέρετε, όταν δεν το ξέρετε, σας το λέω τώρα, η αγαπημένη μου εταιρεία είναι η APC από Πολύπριζα. Και είδα ένα μοντέλο που έβγαλε σχετικά οικονομικό, η τιμή του γύρω στα 19 με 20 ευρώ περίπου, από το Scrooge το πήρα, από ένα Scrooge μαγαζό. Και το διάλεξα γιατί έχει διάφορα μοντέλα. Θα σας τα εξηγήσω στην σειρά, στη συνέχεια πώς έχουνε. Είναι η απόδειξη μέσα. Ψέματα, δεν έχει 20 κάτι ευρώ. Το συγκεκριμένο έχει, να σας το δείξω κιόλας, 30 ευρώ με τα μεταφορικά 39, ψέματα, γιατί είχα κολλήσει ένα άλλο, είναι λίγο πιο ακριβό. Τι παίζει με το συγκεκριμένο πολύμπριζο και γιατί διάλεξα αυτό και όχι κάποιο άλλο, γιατί είχα βλέπα κι άλλα που είναι 20 ευρώ, αλλά πέρασε καιρός. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, καταρχήν είναι της APC, είναι της αγαπημένης μου εταιρείας στον χώρο των πολύμπριζων. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι είμαι υπερικανοποιημένος, δεν έχω κανένα θέμα, έχω το στη Λίμνο. Όσοι ξέρετε, και αν δεν ξέρετε, και αυτό σας το λέω τώρα, έχουμε θέμα με το ρεύμα. Υπάρχουν φαινόμενα υπότασης, υπάρχουν πάρα πολύ έντονες καταιγίδες το χειμώνα, κεραυνείς κάνουν από εδώ και από εκεί, με αποτέλεσμα συνέχεια να χρειαζόμαστε προστασία για τους καταψύχτες, για τους υπολογιστές, για τα πάντα. Έχουμε κάψει άπειρες συσκευές μέχρι τώρα. Η ΔΕΗ επίσης ανεβοκατεβάζει την τάση σαν να μην υπάρχει αύριο, και επίσης έχουμε πάρα πολλές διακοπές. Οπότε πρέπει να προστατεύσουμε όσο μπορούμε, τουλάχιστον μέχρι εκεί που μπορούμε, τις συσκευές μας. Έτσι, σε αυτό το τομέα άρχισα να επενδύω σε πολύμπριζα, σταθεροποιητές, στάσεις και πάει λέγοντας. Έτσι γνώρισα και την APC. Είναι εταιρεία αρκετά καλή στο χώρο. Αυτό εδώ είναι το πολύμπριζο, το κουτί του είναι αρκετά μεγάλο, αρκετά στιβαρό. Και γιατί το ξεχώρισα σε σχέση με τα υπόλοιπα, το συγκεκριμένο βγαίνει σε τρία μοντέλα. Το συγκεκριμένο βγαίνει σε τρία μοντέλα. Όπως βλέπετε, έχει μία πλευρά μπρίζες εδώ πέρα και μία πλευρά μπρίζες από την πάνω πλευρά. Γιατί είναι εμβολικό αυτό? Γιατί μπορεί να εντυχιστεί. Οπότε μπορείς να έχεις περισσότερη εργονομία στο θέμα, εάν θες να το εντυχίσεις, να το βάλεις στον τοίχο σου ή στο πλάι του γραφείου σου, που είναι πολύ πρακτικό, ώστε να πετύχεις μέγιστη εργονομία. Διάλεξα αυτό, όπως θα δούμε και μέσα, εκτός από τις 6 μπρίζες του που είναι αρκετά ικανοποιητικές σε αριθμό, έχει δύο μπρίζες USB για να κάνει fast charge σε κινητό. Βγάζουν μέχρι 2,4 αμπέρι κάθε μία. Και εκτός ότι έχει προστασία τάσης, απλά το χρησιμοποιείς και σαν φορτιστή κινητού, δηλαδή συνδέεις το USB σου επάνω και μπορείς να φορτίσεις μέχρι δύο συσκευές. Υπάρχει άλλο ένα μοντέλο το οποίο δεν έχει αυτό, είναι πιο φθηνό, αυτό έβγαινε στα 20 ευρώ, και υπάρχει άλλο ένα μοντέλο στα 20 κάτι το οποίο έχει προστασία για τηλέφωνο και για κεραία τηλεόρασης, για να μην, αν χτυπήσει κεραυνό στην κεραία σου, προστατεύει το σήμα, ώστε να μην λειτουργήσει σαν έλεξη κεραυνό και στα κάψει όλα. Χτυπάει την κεραία κεραυνός, περνάει μέσα από εδώ, σβήνει αυτό. Εάν έχουμε πρόβλημα το συγκεκριμένο με το ρεύμα, σταματάει να δίνει ρεύμα. Δηλαδή, αν υπάρξει υπερφόρτιση στο δίκτυο κεραυνός, κατευθείαν κόβει την παροχή, που σημαίνει ότι έχει ασφάλεια μέσα το πολύμπριζο, ώστε να μην πάθει τίποτα το σύστημά μας ή οτιδήποτε συνδέσουμε πάνω. Και πάμε να το δούμε μετά από αυτή τη μεγάλη εισαγωγή, θα έλεγα. Είναι αρκετά πρακτικό, αρκετά μεγάλο και βασικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι το πολύμπριζο One Way, χωρίς προστατευτικά. Έχει lifetime εγγύηση. Αυτό που μου άρεσε πάντα στην APC είναι ότι έβαζε πάντα ένα χαρτί και είναι εδώ μέσα αυτά, στα οποία έκανες, συμπλήρωνε τα στοιχεία σου, τουλάχιστον θυμάμαι πιο παλιά, και αν κατάφερνε κάποια στιγμή να το κάψει, να κάψει ένα τέτοιο, τότε σε αποζημίωνε ή με 50 ή με 150.000 δολάρια, αν θυμάμαι καλά. Όπως βλέπετε, είναι αυτό εδώ το πολύμπριζο. Έχει 3 μέτρα καλώδιο, μου έχω διαβάσει. Τώρα, κατά πόσο ισχύει, δεν νομίζω. Κάτσε να το δω σίγουρα. Γιατί τα σχόλια και οι περιγραφές στο Scrooge είναι ότι να είναι μερικές φορές. Το καλώδιο του είναι αρκετά μεγάλο, είναι 2 μέτρα περίπου, έτσι όπως το κόβω το καλώδιο, οπότε είναι αρκετά μεγάλο, θα έλεγα. Από κάτω, όπως βλέπετε, έχει 2 κανάλια, μπορεί να πάει είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, ανάλογα πώς σας βολεύει, που είναι πρακτικό, και έχει 4 mounts στα οποία ρυθμίζονται, μπορείς να το κρεμάσεις κάθετα ή οριζόντια όπως γουστάρεις, για εντύχηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κυρίως πολύμπριζο για να το πετάξετε σε κάποιο τοίχο. Όχι ότι αν το βάλετε κάτω στο πάτωμα δεν θα κάνετε τη δουλειά σας. Το σχήμα του δεν το είχα προσέξει, στο κουτί δεν φαίνεται καθαρά, αλλά είναι υπογωνία. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ωραίο, μπορώ να πω.
Βασικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε τις τρεις μπρίζες μπροστά, τον διακόπτη και έχουμε τρία λεντάκια. Surge Protection, Overload άμα έχουμε υπερφόρτιση, και ότι το έδαφος, το ground, η γύρωσή μας είναι καλή. Βοηθάει για να ξέρεις τι σου γίνεται στο δίκτυό σου. Έχουμε τις δύο USB και από την πάνω πλευρά έχουμε τρεις μπρίζες, έξι μπρίζες συνολικά. Πάει για ειδίχυση και θα μπει, τώρα θα δω πως θα το βολέψω. Αλλά ναι, θα κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο setup. Βέβαια αυτό που δεν μου αρέσει τόσο είναι ότι τα γράμματα είναι από εδώ. Δηλαδή όπως τα βλέπετε εδώ πέρα, αν πω να το βάλω έτσι στον τοίχο, θα φαίνονται λίγο άσχημα, γιατί θα είναι όλα ανάποδα. Που μάλλον κάπως έτσι, για να κρέμονται οι μπρίζες από κάτω. Θα δω τώρα πως θα το βολέψω και πως θα το φτιάξω. Αλλά είναι αρκετά πρακτικό, είναι αρκετά χρήσιμο, πολύ καλής κατασκευής. Και τι συνιστώ, πληρώνεις παραπάνω? Ναι, πληρώνεις παραπάνω. Αλλά ξέρω ότι με αυτά εδώ και έχω βγει ασπροπρόσωπος πάρα πολλές φορές. Έχει επίσης πλαστικά ώστε αν πέσει υγρό ή οτιδήποτε, αν δεν κάνω λάθος, να μην περάσει μέσα. Έχω καταφέρει να χύσω ένα ολόκληρο ποτήρι καφέ σε ένα πολύ μπρίζο της APC. Και αυτό όχι μόνο ήταν κομπλέ, δουλεύει ακόμα μέχρι και σήμερα, και πάνω το έχω δύο καταψύχτες συνδεδεμένους. Οπότε τα συγκεκριμένα πολύ μπρίζα είναι, μπορώ να πω, δοκιμασμένα. Από τα καλύτερα στο χώρο, πραγματικά είναι από τα καλύτερα στο χώρο. Εάν θέλετε, πάτε πάρτε, δοκιμάστε τα. Έχει και η Belkin πολύ ωραία. Απλά εγώ είμαι fanboy της APC για κάποιο, βασικά τι για κάποιο λόγο, γιατί με έχει σώσει πάρα πολλές φορές. Αυτό από μένα, check tech now. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά.